Καθόλου λέτε. Καθόλου δεν αλλάζουν τα δεδομένα. Τα γνωρίζουμε αυτά τα δεδομένα. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι πλέον αντιλαμβάνεστε ότι η πολιτεία ακολουθεί την ορθή διαδικασία σε ό,τι αφορά τους κατηγορούμενους βουλευτές αυτή τη φορά. Έχει αντιληφθεί μετά τις κραυγές των έγκριτων συνταγματολόγων και νομιμαθών ότι η διαδικασία που ακολούθηκε στο αρχικό στάδιο της συγκεκριμένης υπόθεσης ήταν εκτός νομιμότητας και εκτός συνταγματικότητας. Το αυτόφορο. Και έρχονται εννοείτε. Τώρα να ακολουθήσουν την άρση της ασυλίας. Την άρση της ασυλίας. Και για το αυτόφορο και για την άρση της ασυλίας. Ναι, αλλά αυτό όμως είναι. Εγώ θα ήθελα πάνω απ' όλα, κύριε Παπαδάκη, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Να διερευνήσει, γιατί είναι καταγγελία αυτό που κάνω, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Πώς είναι δυνατόν συγκεκριμένη εφημερίδα που ανήκει σε όμιλο να κατέχει δικογραφικό υλικό που δεν το έχουν ούτε καν οι δικηγόροι υπερασπίσεως. Και η καταγγελία μου αφορά ότι εμένα με ενημερώνουν ότι αυτά δεν προέρχονται οι διαρροές μέσα από τα ανακριτικά και εισαγγελικά γραφεία της Ευελπίδων. Επαναλαμβάνω, διαρρέεται δικογραφικό υλικό ενώ η ανάκριση είναι μυστική σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους και σε συγκεκριμένη εφημερίδα ανακριτικό υλικό. Ζούμε σε ποιο καθεστώς, ποιος καθοδηγεί, ποιος υπηρεάζει, ποιος προαναγγέλει. Αυτά δεν γίνονται σε δημοκρατικά καθεστώτα και σε πολιτείες όπου κυριαρχεί η νομιμότητα. Κύριε Σαράκη, μισό λεπτό. Κύριε Σαράκη, μισό λεπτό να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους για να κάνουμε διάλογο. Εάν ευσταθούν, προσέξτε, εγώ είμαι προσεκτικός, εάν ευσταθούν οι μαρτυρίες αυτών οι οποίοι αυτοβούλως προσέρχονται, για ποιο δημοκρατικό καθεστώς μου μιλάτε. Και για ποια δημοκρατικά δικαιώματα. Όταν οι άλλοι λένε ονειρεύονται να μπουν στη Βουλή με τάγκς, εσείς ως νομικός σωστά κάνετε την επίκληση των διαδικασιών και των συνταγματικών δικαιωμάτων. Ο άλλος ο οποίος ονειρεύεται να μπει με τάγκ στη Βουλή, πού την πάει τη δημοκρατία και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Εάν είναι έτσι, λέω εγώ, είμαι προσεκτικός. Εάν ονειρεύονται να μπουν με τάγκ, εντάξει, είναι άξιος της μοίρας του. Εγώ λοιπόν όμως θέλω να σχολιάσω, αφού κάλεσα τους εντολείς μου τόσο τον κύριο Κασιδιάρη όσο και τον κύριο Παναγιώταρο και διάβασαν την συγκεκριμένη πρώτα εφημερίδα που περιείχε τις συγκεκριμένες καταθέσεις και στη συνέχεια αφού τους ξανακάλεσα και αφού πήραμε και εμείς στα χέρια μας αυτό το δικογραφικό υλικό, θα σας μεταφέρω την αντίδρασή τους. Καταρχήν ήταν ο γέλωτας, έπειτα ήταν η οργή τους, λέγοντάς μου ότι πρόκειται για τερατουργήματα, για αποκοιήματα φαντασίας και ότι αυτοί οι οποίοι καταθέτουν συναγωνίζονται στη μυθομανία. Θέλω να γνωρίζετε ότι προκαλούν όλα αυτά τα οποία εμπεριέχονται στις καταθέσεις να διασταυρωθούν. Και αν διασταυρωθούν, τότε πραγματικά μπορούμε να μιλάμε ότι είναι αξιόπιστες. Όλα αυτά τα οποία προκύπτουν. Οι εντολείς μου. Αυτό θα το κάνει ο ανακριτής, ισχυρίζονται βέβαια. Ναι, εντάξει, πέρα βεβαίως, από αυτό. Αυτό λέμε. Πέρα από αυτό όμως. Η δικαιοσύνη οφείλει να τα διασταυρώσει. Βεβαίως και θα το αλλά κάνει. Μόνο και με την κοινή δεν λογική. Κύριε Παπαδάκη, το ότι πετούσαν ρουκέτες στο κέντρο της Αθήνας και ότι υπήρχαν τραυματισμοί, ενώ είναι καταγεγραμμένο από την ιδιοσιογραφία ότι δεν υπήρχαν τραυματισμοί, ότι δεν υπήρχαν ρουκέτες. Τότε μιλάτε στο παλιό εφετείο στη Σοκράτους. Βεβαίως. Που είχαν συγκεντρωθεί οι άλλοι. Βεβαίως. Πώς λοιπόν μπορεί να θεωρείται αξιόπιστη όταν αναφέρεται σε γεγονότα τα οποία έγιναν μπροστά στις κάμερες. Κύριε Σαράκη, εδώ όμως υπάρχει. Κύριε Σαράκη, πέρα όμως από τις μαρτυρίες, τις οποίες εσείς ως συνήγορος υπεράσπισης, η δουλειά σας είναι να υπερασπιστείτε τους πελάτες σας. Υπάρχουν στοιχεία. Στο άνθρωπος της κοινής λογικής. Υπάρχουν στοιχεία όμως που δείχνουν συμπεριφορές οι οποίες είναι αντιδημοκρατικές. Όλο αυτό το υλικό το οποίο βρίσκεται στα σπίτια και όπου φανερώνει φασιστικές και ναζιστικές απόψεις και ιδεολογίες. Εσάς δεν σας κάνει να ανατριχιάζετε. Ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι καλλιεργούν αυτές τις ιδέες το 2013 στην πατρίδα μας. Σε ένα τόπο που ακόμα θρυνεί θύματα από το ναζιστικό, από την ναζιστική θηριωδία. Ο καθένας από εμάς έχει τις ενστάσεις του, τις διαφωνίες του και αν θέλετε τις διαφοροποιήσεις του. Όμως θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, ουδής διώκεται για τις ιδέες του.